όσοι εργαζόμενοι ήταν στη Swissport και ανανέωναν την ποινία της συμβάσης τους εδώ και 10-15 χρόνια, που αυτοδίκαια είχαν γίνει αορίστου χρόνου, η εταιρεία τους είπε να μην ξανάρθουν για δουλειά, να πάρουν χαρτί για να πάνε στον ΑΕΠ. Έχουμε μαζευτεί σήμερα εδώ πέρα εργαζόμενοι συνάδελφοι από όλη την εταιρεία. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο χτύπημα της δουλειάς μας. Η εταιρεία προχωράει στην απόλυση επί της ουσίας 300 ίσως και πλέον συναδέλφων. Μάνα, για πες μας τι συμβαίνει με τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή στο αεροδρόμιο, μιας και πλέον τα πράγματα εκεί έχουν γίνει αρκετά. Για μαθαίνουμε ότι στη Swissport το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό για πάρα πολύ κόσμο. Οπότε μαθαίνουμε επί καιρό τώρα ήταν σε συμβάσεις, δεν τις ανανιώνουν, κόσμος που χάνει τη δουλειά του, θα τη χάσει, θα τη χάσει, είναι απροστάτευτη. Τι συμβαίνει? Ναι, πραγματικά τις τελευταίες ίσως 2 εβδομάδες έχουμε κάποιες εξελίξεις με αφορμή και τον κορονοϊό. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι γίνεται ένα τεράστιο χτύπημα στους εργαζόμενους. Το αποκορύφωμα είναι ότι 300 ίσως και παραπάνω, αν μιλάμε για όλη την Ελλάδα, μπορεί να είναι και 400-450 εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτηση Swissport SkyServe, αυτή τη στιγμή έχουν πεταχτεί κυριολεκτικά στον δρόμο. Μάλιστα, επειδή είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προσπαθεί η εργοδοσία να μην τους βάλει ούτε καν στο επίδομα των 800 ευρώ και πετάγονται με αυτόν τον τρόπο στον δρόμο. Ταυτόχρονα και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις στο αεροδρόμιο έχουμε αναστολή συμβάσεων. Κάποιες εταιρείες όπως η Goldair προσπάθησαν και έβαλαν ένα κόσμο στην εκπεριτροπή σε εργασία. Εν πάση περιπτώσει, κάτω από την πίεση και των εργαζόμενων σε όλους τους χώρους και στην Swissport που έχουμε κάποιες εξελίξεις, η εργοδοσία κοιτάει να δει τι θα κάνει, αν θα πάρει κάποια από αυτά τα μέτρα πίσω. Είμαστε σε κάποιες διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πίεση δηλαδή να υπάρξει έστω μια προσπάθεια οι εργαζόμενοι αυτοί να πάρουν το επίδομα των 800, να μην μείνουν εντελώς ξεκρέμαστοι? Ακριβώς. Από την περασμένη εβδομάδα οι εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει και σε παρεμβάσεις στην διοίκηση της εταιρείας μαζί με το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και με το Σύλλογο Εργαζομένων Προσωπικού στην επιχείρηση Swissport. Βέβαια, η εργοδοσία αλλά και το Υπουργείο ήταν άφαντοι όλη την περασμένη εβδομάδα, αλλά κάτω από την πίεση των εργαζόμενων, από την αποφασιστικότητα που δείξανε και τις προηγούμενες μέρες, αναγκαστήκανε να απαντήσουν και το Υπουργείο με το νέο ΦΕΚ αυτής του Σαββατοκύριακου. Δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη και τους εργαζόμενους που είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου να τους εντάξει στο επίδομα. Μάλιστα. Μένει να δούμε. Ναι, να δούμε αυτή τη στιγμή και το Εργατικό Κέντρο Λαβρίων Ανατολικής Αττικής προχώρησε και με επιστολή αλλά και προς την εργοδοσία στη Swissport SkyServe αλλά και συνολικά στον Υπουργό για την κατάσταση στο αεροδρόμιο. Καθώς να πούμε αυτό ότι είναι χιλιάδες πραγματικά εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Αθήνας αλλά και σε όλη την Ελλάδα που απασχολούνται με αυτές τις άθλιες συμβάσεις εργασίας που μπορεί να φτάνουν μέχρι και την ανανέωση ανά μήνα. Δηλαδή ο εργαζόμενος είναι σε μια συνεχή ομοιρία, σε μια διαρκή ομοιρία και όταν θα έχει δουλειά την επόμενη μέρα. Αυτό συμβαίνει επί χρόνια, δηλαδή δεν είναι μια πρόσκαιρη κατάσταση? Αυτό δηλαδή οι συμβάσεις του ενός μήνα είναι ξανά και ξανά? Ακριβώς, για χρόνια. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι συνομιλούμε καθημερινά μαζί τους και όλο ένα γνωρίζουν και καινούριους. Είναι και συνάδελφοι που είναι και 10 και 15 χρόνια με αυτό το καθεστώς. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος κυριολεκτικά έχει φτύσει αίμα για να βγουν τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια που διαφημίζουν όλα αυτά τα χρόνια για το αεροδρόμιο, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των αερομεταφορών, δουλεύει 15 χρόνια και αυτή τη στιγμή τον πετάνε στον δρόμο χωρίς καν να έχει το δικαίωμα να τον ξαναπάρουν στη δουλειά.
Και κοινικά τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών έχουν αρχίσει τηλέφωνα ότι ναι, εσύ είσαι καλός, θα σε ξαναπάρουμε πίσω. Αλλά επί της ουσίας αυτοί όλοι οι άνθρωποι, εμείς λέμε ότι πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους σαν αορίστου χρόνου. Είναι άνθρωποι δηλαδή, που από την πρώτη στιγμή δηλαδή θα έπρεπε ο άλλος να έχει δικαιώματα, αλλά πόσο μάλλον για όλη αυτή την άθλια κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Είναι γενικευμένη αυτή η κατάσταση, είναι μόνο στη Swissport ή είναι σχεδόν σε όλες τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης? Γιατί καταλαβαίνω εκατοντάδες σε μια εταιρεία, χιλιάδες στο σύνολο. Μιλάμε για ένα κόσμο και οικογένειες μαζί που είναι ο πληθυσμός πάρα πολύ μεγάλος. Ναι, είναι γενικευμένη, είναι για όλες τις, σχεδόν για όλες τις επιχειρήσεις στον κλάδο, στο αεροδρόμιο. Είναι για, και για την Goldair και για την Newrest και για τις εταιρείες που απασχολούνται στο κάργο. Είναι συνολικά για το αεροδρόμιο αυτή η κατάσταση. Μάλιστα, με νόμο που είχε ψηφιστεί το 2011, δίνεται το παράθυρο στις αεροπορικές εταιρείες, στις εταιρείες που δραστηριούνται στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, να ανανεώνουν ΕΣΑΗ όσο θέλουν τις συμβάσεις αυτές ορισμένου χρόνου, χωρίς να θεωρείται δηλαδή ότι ο εργαζόμενος από κάποια στιγμή και μετά καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και έχει αξία να πούμε ότι το νόμο αυτό, που τον ψήφισαν η κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία το 2011, τον έχουν διατηρήσει στο ακέραιο όλες οι επόμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί. Είναι νόμος των μνημονίων δηλαδή που έχει μείνει για τα καλά. Ακριβώς, έχει μείνει για τα καλά. Τώρα, Μάνο, για το τώρα είναι μια μεγάλη υπόθεση. Τι θα γίνει, υπάρχει αγωνία για το μεροκάμα, το να υπάρχει ένα εισόδημα, είναι δύσκολες ημέρες. Ο καθένας όμως σκέφτεται και το μετά. Αν όλοι αυτοί οι εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι σήμερα βρεθούν σε αναστολή, ενδεχομένως χωρίς ανανέωση σύμβασης, ή τέλος πάντων μπουν κάποιοι στο επίδομα, αύριο μεθαύριο θα έχουν δουλειά, τι τους λένε? Αυτό το οποίο κοινικά λένε είναι ότι δεν ξέρουν και, και από την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε και χτες, ότι δεν μπορούν να δεσμευθούν ότι θα έρθουν πίσω οι εργαζόμενοι ούτε καν με αυτές τις άθλιες συνθήκες εργασίας, ας πούμε, και με την ευελιξία και τα λοιπά. Ξαναλέω, είναι κυριολεκτικά ο κόσμος στον αέρα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και εμείς λέμε ότι χρειάζεται και να οργανωθούν όλοι οι εργαζόμενοι στα σωματεία τους, στους χώρους δουλειάς, να αλλάξουν τυχόν αρνητικούς σχετισμούς που υπάρχουν στα σωματεία, στο χώρο και στην ομοσπονδία στο αεροδρόμιο, ακριβώς για να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Καθώς, εντάξει, από όσο γνωρίζουμε, το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ οξυμένη κατάσταση, ήδη είναι, αλλά θα είναι πάρα πολύ οξυμένη κατάσταση και για την υγεία, αλλά και για την εργασία όλων αυτών των χιλιάδων συνάδελφων. Τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό δέχονται ως μέλη τους τους συμβασιούχους? Τώρα εδώ πέρα υπάρχει το εξής ζήτημα, ότι στα λόγια λένε ότι είναι ανοιχτά τα σωματεία για να εγγραφεί οποιοδήποτε εργαζόμενος. Βέβαια, υπάρχουν τα εξής ζητήματα. Κάποια σωματεία βάζουν κάποιους όρους, δηλαδή κάποιος εργαζόμενος πρέπει να έχει κλείσει ένα διάστημα εργασίας στην εταιρεία, δεν τον γράφουν με τη μία. Ενώ από την άλλη μεριά υπάρχουν και σωματεία, όπως είναι και στην Swissport, τα οποία ακριβώς επιτελούν ένα ρόλο τον οποίο οι εργαζόμενοι, να το πω έτσι, φοβούνται και να εγγραφούν στα σωματεία αυτά. Δεν βλέπουν κάποια δραστηριότητα, δεν βλέπουν κάποια κινητοποίηση προς όφελος των εργαζόμενων και γι' αυτό το λόγο και οι ίδιοι δεν επιλέγουν να εγγραφούν, να γίνουν μέλη του συλλόγου. Έχεις υπόψη σου ή ως σωματείο γνωρίζετε τι συμβαίνει πανευρωπαϊκά σε άλλα αεροδρόμια, αν πάνω κάτω είναι η ίδια κατάσταση που μας περιγράφεις και εκεί, ή ακόμη είναι πολύ νωρίς για να καταγράψετε το τι συμβαίνει? Για να πω την αλήθεια, δεν έχω ακριβή εικόνα. Αυτό που γνωρίζουμε βέβαια από ανακοινώσεις που διαβάζουμε και από συναδέλφους ή και από προσωπικό υπτάμενο που είχαμε συναντήσει το προηγούμενο διάστημα, από αεροπορικές εταιρείες και χαμηλού κόστους, αλλά και από τις υπόλοιπες, ήταν ότι και αυτή ήταν σε μια ανησυχία. Οι εταιρείες όλο ένα και μείωναν τα δρομολόγια, όλο ένα
και υπάρχουν περιστατικά μειώσεις μισθών έως και 50% σε πληρώματα καμπίνας. Και, επομένως, αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι το επόμενο διάστημα σίγουρα θα είναι πολύ αυξημένη η κατάσταση συνολικά στον κλάδο. Που παρόλο που ήταν σε μια, δηλαδή νομίζω έχει αξία για αυτό να τα αναφέρουμε, παρόλο που ήταν σε μια ξέφρενη, ειλικρινά, πραγματικά πορεία κερδοφορίας και προετοιμαζόντουσαν για μια σεζόν ακόμα πιο κερδοφόρα, βέβαια. Κερδοφόρα, ακόμα πιο δύσκολη για τους εργαζόμενους, βλέπουμε ότι θα έχουμε αυτές τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Που πάλι το πάρουμε να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Εκεί καταλήγουν όλοι για το σίγουρο. Μάνο, να κλείσουμε το εξής. Επειδή τώρα είναι δύσκολη και η επικοινωνία και η μετακίνηση και όλα αυτά, έχετε κάποιους τρόπους να επικοινωνείτε με όσους περισσότερους εργαζόμενους μπορείτε και ως σωματείο εκεί ή ως εργατικό κέντρο της περιοχής σας? Εμείς επικοινωνούμε μέσω του εργατικού κέντρου, μέσω ανακοινώσεων τηλεφώνου και το επόμενο διάστημα μπορεί να υπάρξει και κάποια διαδικτυακή παρέμβαση. Μέσω της οποίας θα καλούμε τους συναδέλφους να είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία, να δούμε από εκεί πέρα πώς θα οργανώσουμε τον αγώνα μας και για τα άμεσα αυτά πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έρχονται, αλλά και για την επόμενη μέρα. Πρέπει να μας βρει έτοιμους από όλες τις απόψεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.